Σήμερα Τρίτη, 7 Απριλίου 2021. Είμαι έξω λοιπόν και περνάμε από όλα τα φυτά να δούμε τι γίνεται. Πώς πέρασαν το χειμώνα. Είχα πάρει και κάποιους νέους κάκτους, δεν σας τους είχα δείξει σε βίντεο, από την Κύπρο. Θα τους δούμε τώρα. Δεν είναι όλοι μαζί μας, αλλά θα τους δούμε. Ξεκινάμε από εδώ λοιπόν. Αυτή τη φορά άφησα τους περισσότερους κάκτους έξω. Σε ξηρές συνθήκες, γιατί όταν είναι σε ξηρές συνθήκες αντέχουν πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι αν είναι ποτισμένα. Και δοκιμαστικά άφησα κάποια είδη έξω να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, μαμιλάρια πλουμόσα. Νεκρή, άδεια. Πρέπει να τη βγάλω. Τρικοκέραιους περουβιάνους μόνστρος. Τερατώδης, ας πούμε, μορφή. Δεν είναι φυσική απλώς. Έχει πολλά κλαδάκια αντί να έχει μεγάλες κολόνες. Καλά είναι. Μαμιλάρια πιλκαγένσης. Όμορφη ήταν αυτή, αλλά μας άφησε. Και γυμνοκαλίκιου μονβιλέι. Μια χαρά. Ξέρω θα ανθίσει αυτό. Αυτά όλα ήταν από Κύπρο, εκτός από το τρικοκέραιους. Εδώ είναι ο αγαπητός μας κάκτος Πέος. Τρικοκέραιους μπριτζέσι ή με τη σύγχρονη ταξινόμηση Εκινόψης λαγκενιφόρμης. Κλάδεψα και λίγο για να δώσω σε άλλους, γιατί αυτή η μορφή δεν είναι φυσική μορφή που είναι κολόνες, είναι και αυτή η μόνστρας μορφή. Δυσκολεύεται να φέρει νερό από τις ρίζες όταν έχει πολλούς βλαστούς. Δεν είναι όπως οι κανονικοί κάκτοι που παχαίνει ο βλαστός από κάτω. Εδώ δείτε πως είναι, έχει στενή ένωση με το προηγούμενο κλαδί και μετά γίνεται πιο χοντρός. Και έχει αυτό το πρόβλημα, αλλά εντάξει, δεν παθαίνει κάτι με αυτό. Αυτό το πήγα μέσα φυσικά. Είναι από το 2013, το έχω από παλιά, το προστάτευσα καλά. Καλά είναι. Καρποπρότης έντουλης, ο γνωστός καρπόβρωτος. Που παγώνησε άλλες περιπτώσεις, αλλά τώρα δεν είχε νερό. Και τον είχα εδώ όπως είναι. Δεν έπαθε τίποτα. Άνθησε και πέρσι και τώρα θα το κάνει μάλλον. Μεσογειακό φυτό είναι. Ή τουλάχιστον νοτιοαφρικανικό που ζει σε μεσογειακό κλίμα και προσαρμόστηκε μια χαρά και στην Ελλάδα και ζει και στη φύση. Όχι γνήσιο μεσογειακό, αλλά είναι ένα επίτιμο μεσογειακό. Μολόχα εδώ. Δεν ξέρω τι άνθη βγάζει. Το φθινόπωρο η γιαγιά μου την είχε φέρει αυτή. Αλλιώς δεν θα την έπαιρνε. Γεράνι βασικά, όχι μολόχα. Γύριδα κάτι έχει εδώ. Γραπτοπέταλουμ κάτι. Νομίζω το είδος του δεν είναι πολύ γνωστό. Κοινό όμως παχύφυτο. Το οποίο πρέπει να αλλάξει χώρο. Αλλά δεν παθαίνει τίποτα και να μείνει λίγο εκεί δεν πειράζει. Όσο έχει κλαδιά το ξαναφτιάχνει σιγά. Αυτό είναι εύκολο είδο. Πάμε τώρα εδώ. Εδώ λοιπόν, με αφορμή αυτά ήθελα να κάνω το βίντεο. Δείτε, πανσεδάκια μικρά, βιόλες. Η μία έχει μπουμπουκάκι, η άλλη είχε τρία λουλούδια, τώρα δύο. Το ένα είναι μπουμπουκάκι που άνοιξε χθες. Πολύ όμορφα, πολύ μικρά. Και το τονίζω αυτό γιατί πέρασαν την παγωνιά, εδώ πάνω. Στα κάγκελα, εκτεθειμένα στον αέρα. Εντάξει, όσο να είναι η πόλη σώζει από ακραίες θερμοκρασίες, αλλά σίγουρα τα μείον 6, μείον 7 τα πέρασαν και δεν έπαθαν τίποτα. Δείτε, τώρα ανθίζουν. Έχουν ακόμα κάνα μήνα πριν αρχίζουν να ταλαιπωρούνται και να ξεραθούν το καλοκαίρι, μπορεί και παραπάνω. Τώρα όλα αυτά τα άλλα είναι βολβοί που πήρα, αλλά ήταν μικροί. Αυτά με τα πλατιά φύλλα είναι μουσκάρι, κάτι σαν ζουμπούλια θα βγουν. Τα άλλα είναι καλοπιστικά κρεμμύδια. Θα βρω τα επιστημονικά τους, θα σας τα πω, αν χρειαστεί. Γιατί είναι πολύ μικρά. Αυτό είναι το κακό με αυτά και δεν θα ανθίσω φέτος. Πάμε τώρα στους κάκτους. Λεουτεμπέρκια πρίγκιπης. Τροπικό είδος, αλλά έζησε μια χαρά έξω. Εκινόψης οξυγκώνα. Μεγάλωσε κιόλας από τότε που το πήρα. Το καλοκαίρι μεγάλωσε, όχι τώρα. Κανένα πρόβλημα έξω. Γυμνοκαλίκιουμ μπαλντιάνουμ. Που μας είχε ανθίσει. Κανένα πρόβλημα έξω. Μαμιλάρια κομπρέσα. Κανένα πρόβλημα έξω και αυτή μας είχε ανθίσει. Και εδώ πίσω μαμιλάρια ματούντάι. Αυτή άλλαξε κατεύθυνση λόγω προβλήματος στα φως και σε αυτά, αλλά δεν έπαθε κάτι. Από αυτά τα δύο είναι κυπριακά, εδώ το Λευτεμπέργια και Γυμνοκαλίκιο. Για να δούμε και αυτό εδώ το περίεργο κακτάκι. Τεφροκάκτους αρτικουλάτους. Είναι ένα πολύ περίεργο είδος φραγκοσικιάς. Στα πουντιοειδή ανήκει. Έχει και αυτά τα μικρά αγκαθάκια που κολλάνε. Τώρα αυτό έχει χάσει τα περισσότερα. Και όπως όλα τα φραγκοσικοειδή, κάνει αλυσίδες από κλαδιά που σπάνε εύκολα και έτσι αναπαράγει το φυτό.
Το κακό είναι ότι έσπασε σε τόσο μικρό μέγεθος. Αυτά τα σαν ταινίες είναι τα φύλλα του. Πολύ αλλαγμένα. Θα φυτέψω αυτό κάπου αλλού. Αυτήν μάλλον θα την αφήσω εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνω με αυτήν. Θα ξαναβγάλει κι άλλο νομίζω. Πάμε πιο πέρα. Κι άλλο κυπριακό. Φραγκοσικιά χωρίς αγκάθια. Την έψαχνα πολύ καιρό. Οπούντια κονσόλεα. Αυτή έχασε κάποιες κορυφές. Αλλά κατά τα άλλα ήταν μια χαρά στο κρύο. Αυτό το αριστερό κλαδί είναι καλά. Εδώ έχει λίγο ακόμα πρόβλημα, όπως και εδώ. Καλά είναι. Ο αγαπημένος μας. Πώς είναι, εκκινοκάκτους. Ναι, εκκινοκάκτος. Εκκινοκάκτους γκρουσόνι. Μπορεί να ζήσει πάρα πολλά χρόνια, να γίνει πάρα πολύ μεγάλος. Με πολύ δυνατά αγκάθια. Απαλά, να το πιάσουμε, ακούστε πόσο σκληρά είναι. Τα αγκάθια τους είναι ενδυναμωμένα και με ασβέστιο. Είναι ακόμα πιο σκληρά. Από ό,τι αν ήταν μόνο από φυτικά μέρη. Γνωστός και ως πολυθρόνα της πεθεράς. Μια χαρά είναι. Τον άφησα στο κρύο, δεν έπαθε τίποτα. Εδώ λοιπόν έχουμε μικρή φραγκοσικιά, οπούντια μικροντάσεις. Αυτή αντέχει στο κρύο, έτσι κι αλλιώς. Είναι από πιο βόρεια μέρη της Βόρειας Αμερικής. Και λίγα κρεμμύδια μιας. Αυτά είναι τα καλοπιστικά, όχι. Πού είναι τα άλλα? Α, δεν έβαλα τα άλλα. Μιας καλής ποικιλίας, θα σας πω αργότερα. Αλόι, αλόι βέρα. Αυτή την πήγα μέσα. Προστατεύτηκε. Και μεγάλωσε σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβω. Πάμε τώρα στους ψηλούς κάκτους. Ωραιοκέραιους τρόλι, ο παππούς των Άνδεων. Αντέχει στα κρύα. Τον είχα προστατευμένο και πίσω από χαρτιά, να μην βρέχεται. Μια χαρά. Τσιμπάει πάρα πολύ. Αυτό θέλει προσοχή. Στενοκέραιους πρωινόσους. Μεξικό, τροπικό είδος. Έμεινε έξω, μια χαρά. Και ο αγαπημένος μου επίσης. Παρόντια Λενιγχάουζη, λεγόταν και νοτόκακτος παλιά, με αυτά τα μαλακά αγκάθια. Τίποτα, και αυτός μια χαρά έξω έμεινε. Τον είχα πίσω και δεν έχει πρόβλημα. Η άλλη αγαπημένη μας, Χαραουκάρια Χετεροφύλλα. Αυτό το πανάρχαιο, μεγαλοπρεπές κονοφόρο. Ακόμα είναι μικρούλα βέβαια. Μπήκε μέσα αυτή, προστατεύτηκε μια χαρά. Την έχω δέσει στα κάγκελα γιατί την παίρνει ο αέρας, τη ρίχνει. Σαν ομπρελίτσα είναι. Η χορύπανση. Λοιπόν, εδώ έχουμε άλλο αγαπημένο που έχει δώσει τόσο πολλά κλαδιά σε άλλους. Τρικοκέραιους Πατσανόη, ο γνωστός Περουβιανός κάκτος. Όχι ο Περουβιάνος, ο άλλος, ο Πατσανόη, αλλά και αυτός είναι από εκεί. Ή αλλιώς Εκκινόψεις Μπριτζέση, μέσα μπήκε και αυτός, είναι μια χαρά. Νάτος. Και δείτε, από εδώ που είχε σπάσει, όταν ο αέρας τον είχε χαλάσει, έβγαλε δύο τεράστια κλαδιά, όπως και εκείνο κάτω, αλλά τώρα λέμε για αυτά. Αυτό είναι μονό και αυτό στην κορυφή έχει κι άλλα. Δεν ξέρουμε γιατί έχει αυτό και αυτό. Ίσως να κόψω κάποια για αποσυμφόρηση, να μεγαλώσουν λίγο για να μπορώ να τα βάζω και σε άλλους. Εδώ λοιπόν, τα πολύ σκληρά, γιούκα, γιούκα ελεφάντιπες, που αν μπορείτε να πάτε σε πιο παλιό βίντεο, έχω βίντεο τότε που έπαιζε η Κουνέλα που ήταν εδώ στο χιόνι, στην Αριάδνη τότε το 2017, που είχε ακόμα περισσότερο κρύο. Και τότε αυτά τα φυτά πάγωσαν. Και μπορείτε να δείτε την άνοιξη ένα βίντεο με τίτλο «Πριόνισμα βλαμμένων κορμών γιούκα». Να δείτε τι είχε μείνει από αυτά τα φυτά. Τίποτα. Κάτι κορμί. Και είχαν βγάλει κάτι φυλλαράκια σε με το έδαφος. Και τώρα ξαναψήλωσαν περίπου στο ύψος που είχαν πριν. Ίσως 50 πόντους πιο κάτω. Και πάλι πολύ βάζω. 40. Θα τους ξαναφτάσουν. Για να δούμε. Δείτε μέσα πώς είναι. Δείτε. Έχουν κουρτίνες από φύλλα. Χώματα, σας βάλει, αφήστε το. Για να δούμε εδώ τώρα. Φραουλιά. Η γιαγιά μου την έφερε. Δεν είναι ποικιλία που θα έβαζα γιατί είναι μεγάλη ποικιλία. Αλλά ευτυχώς ξεράθηκαν τα πιο πολλά και ξεκινάει από νέες βάσεις, μικρούλα. Την αφήνω να δω τι θα κάνει. Κράσουλα οβάτα. Να και ένα φύλλο της που έπεσε. Κάθε φύλλο μπορεί να δώσει νέο φυτό. Θεωρητικά. Και αυτή ταρακουνήθηκε από τον αέρα, πήγε μέσα για να προστατευτεί, αλλά έχασε το ωραίο της σχήμα. Αλλά μπορεί να ξαναφτιάξω καινούργια. Κι άλλο φύλλο έπεσε. Το ρίχνω εδώ μέσα, μπορεί να ξαναβγάλουν κι άλλα. Εδώ η αγαπημένη μας Ντατούρα Ράιτι. Μέσα πήγε κι αυτή. Βγάζει κάτι ασθενικούς βλαστούς με χλωρωτικά φύλλα και στο λίγο φως. Που φυσικά δεν είναι έτοιμη για έξω. Και γι' αυτό πέφτουν φύλλα, αλλά ζει.
Μάλλον θα βγάλει και πιο δυνατά. Α, ήδη βγάζει. Εδώ η κληρονομιά της Λίμπο, ο Ιβίσκος, Χιμπίσκους ρόζα συνένσης, μια ροζοκόκκινη ποικιλία, τον ξέρετε. Τελευταία ανθοφορία φέτος 3 Φεβρουαρίου, από που και που είχε από το φθινόπωρο. Ένα πολύ μικρό άρρωστο λουλουδάκι, αλλά κράτησε 3 μέρες, γιατί λόγω κρύου ο μεταβολισμός του είναι και πιο χαμηλός, τα κρατάνε περισσότερο. Φέτος του πέσαν τα πιο πολλά φύλλα από άλλες φορές, ίσως επειδή τον έφερα, αφού τον άφησα λίγο στο κρύο έξω, δοκιμαστικά, γιατί φαινόταν καλά. Αλλά θα ξαναδυναμώσει, εντάξει. Για ντεκόρ έχει και ένα κοχύλι από γιγάντιο αφρικανικό σαλιγκάρι εδώ. Σαν ζωντανό φαίνεται από πάνω. Μια κατίνα φούλικα, το είχα μεγαλώσει παλιά αυτό. Σκληρό, καλό. Σαν να είσαι στην Πολυνησία που έχουν φέρει και τέτοια σαλιγκάρια, έχουν και τέτοιους υβίσκους. Ένα ωραίο τροπικό περιβάλλον. Και τέλος η γλάστρα που παλιά φιλοξενούσε μια πιο μεγάλη ντατούρα, αλλά αυτές δεν ζουν πολύ. Δείτε εδώ, ένα κλαδί στη μέση είναι δικό της και γύρω γύρω κρεμμύδια μιας πολύ ενδιαφέρουσας ποικιλίας. Αυτά είναι τα λεγόμενα αιγυπτιακά. Αν βάλεις τέτοιο κρεμμύδι, θα έχεις κρεμμύδια ιστοδιεινεκές. Είναι σπάνια ποικιλία. Αυτά μεγαλώνουν και μετά αντί να βγάλουν άνθος πάνω στο στέλεχος που θα δώσει σπόρους, συνεχίζουν βλαστητική αναπαραγωγή. Βγάζουν μία δέσμη από μικρά βολβίδια σαν κοκάρια, τα οποία σπάνε άμα είναι κάτω στο χώμα ή αλλιώς τα κόβεις, τα χωρίζεις και τα ξαναφυτεύεις. Και έτσι έχεις νέα φρέσκα κρεμμύδια. Είναι μια ποικιλία πιο πολύ για φύλλα, αυτή δεν κάνει μεγάλους βολβούς. Και πολύ ξεχωριστή. Αυτά λοιπόν, νέα από όλα τα φυτά, όλα καλά. Γεια σας.